Να εκφράσω τη χαρά μου που παρουσιάζουμε σήμερα αυτό το λεύκωμα του Γιάννη Γιαννέλου. Είναι το δεύτερο λεύκωμα μετά την Κρήτη μας, το οποίο παρουσιάζουμε. Μοναδικό σε φωτογραφίες, σε ατμόσφαιρα, δείχνει τα Χανιά μας όσο μόνο ένα ευαίσθητο μάτι μπορεί να δει. Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι είναι πραγματικά ένα διαβατήριο για τα Χανιά. Και για όλους εμάς μια δυνατότητα, δίνοντας αυτό το βιβλίο σε φίλους, σε ξένους, σε φίλους Έλληνες, να δουν τα Χανιά έτσι όπως μόνο εμείς τα ξέρουμε. Πολιτικό σχόλιο. Τι πολιτικό όλοι σχόλιο. Όλοι κάνανε πολιτικό σχόλιο. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Πολλοί φημολογείται ότι κάποιοι λένε ότι θέλουν, ή μάλλον θέλουν να γίνουν πρόορες εκλογές το Μάιο. Βλέπετε τις πρόορες εκλογές το Μάιο. Εγώ δεν αποκλείω οι εκλογές να γίνουν πολύ νωρίτερα από το Μάιο. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία παραπέει. Βλέπω μια κυβέρνηση της οποίας δεν βγαίνει κανένα αφήγημα, ούτε στην οικονομία, ούτε στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς στην εξωτερική πολιτική τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Άρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δω πώς μια εξαιρετικά εύθραυστη πλειοψηφία θα μπορέσει να αντέξει μέχρι το Μάιο. Μια πλειοψηφία η οποία βασίζεται μόνο στο συνδετικό κρίκο που λέγεται εξουσία. Είναι κολλημένοι στην καρέκλα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι βουλευτές οι οποίοι υποστηρίζουν έχουν τη διάθεση να συνεχίσουν βλέποντας τη δημοσκοπική κατρακύλα των ανέργων. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει ψηφοδέλτιο στα Χανιά. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και βεβαίως ετοιμάζει ψηφοδέλτια και στα Χανιά. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα Χανιά στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη είναι πάντοτε η πρώτη του προτεραιότητα. Στο μυαλό τη τώρα, Μπακογιάννη, γιατί ναι, θα είστε υποψήφια, ας πούμε, ανοιχτά. Θα είστε υποψήφια στα Χανιά. Παιδιά, κάθε πράγμα στον καιρό του και κουλιά στον Αύγουστο. Προ στιγμή έχω έρθει εδώ πέρα στα Χανιά, όπως έρχομαι κάθε χρόνο, να κάνω διακοπές, να δω φίλους και έχω και τρία μωρά μαζί μου. Οπότε στην πρώτη φάση θα κάνω αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν ληφθούν οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε θα είμαι πάλι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όπου με τάξη.